Η ΟΛΜΕ συνάντησε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Ενημερώσαμε και τον Γραμματέα και το Κόμμα για τις θέσεις της Ομοσπονδίας που αφορούν το πολυνομοσχέδιο για το οποίο η ΟΛΜΕ ζητά την απόσυρσή του, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υγειονομικής φύσεως, που είναι πάρα πολλά, όπως είναι απολυμάνσεις, οι μάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά και όλα τα υπόλοιπα, για τα οποία μάχονται οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών καθημερινά για να γίνουν πραγματικότητα. Και ζητάμε τόσο από το Υπουργείο όσο και από τις δημοτικές αρχές να υπάρχει άφθονο τέτοιο υλικό και συνοχής ροή και επιμελητία. Παράλληλα, ζητήσαμε αύξηση των δαπανών για την παιδεία και σημαντική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας. Ακόμη, καταδικάσαμε την τροπολογία της Υπουργού Παιδείας, με την οποία προσπαθεί να μετατρέψει τις σχολικές αίθουσες σε στούντιο τηλεόρασης ή ραδιοφώνου. Όλα αυτά υπονομεύουν, υποβαθμίζουν, απαξιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, θέτουν σε κίνδυνο βασικά συνταγματικά μας δικαιώματα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων μαθητών και εκπαιδευτικών. Ζητήσαμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα να στηρίξει την προσπάθειά μας, έτσι ώστε όλα αυτά που δείχνουν μια ζωφερή και αρνητική πραγματικότητα για το μέλλον να μην γίνουν πραγματικότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσε ότι συμπαραστέκεται πλήρως στον αγώνα των εκπαιδευτικών, σε όλους τους προηγούμενους άξονες και θα κάνει και αυτό ό,τι μπορεί και στη Βουλή και στην κοινωνία για να στηρίξει το δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών. Η ΟΛΜΕ επιμένει επιστροφή των εκπαιδευτικών στα σχολεία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.